Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μια αρκετά συνεθιασμένη μέρα ξημερώνει σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και η διάθεση μας πρέπει να είναι συνεθιασμένη. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Με καλή διάθεση, αυτό το είπαμε και χθες και προχθές και το λέμε και κάθε μέρα. Ότι παρόλα αυτά που ζούμε, κρίση, δυσάρεστα γεγονότα από εδώ και από εκεί, εμείς στις 3 ώρες που είμαστε μαζί έχουμε καλή διάθεση, θετική ενέργεια, χαμόγελα και πολύ αγάπη για σας. Είναι η δική σας εκπομπή και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει πράγματα τα οποία πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν. Θα μάθουμε τι είναι η πτώχευση. Έχει σχέση με αυτά που ζούμε. Πάρα πολλές οικογένειες, επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει. Τι είναι η πτώχευση, ποιες είναι οι συνέπειες, πώς φτάνει κανείς μέχρι την πτώχευση. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε. Θα μάθουμε τα πάντα για το κρεμμύδι και το σκότο. Θα δούμε ποιες είναι οι ιδιότητες, γιατί πρέπει να καταναλώνουμε, πόσο συχνά η ομάδα των ειδικών που, που θα έχουμε στην εκπομπή μας θα μας αναλύσουν όλες και θα μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές. Για τα κατοικίδια μας θα φροντίσουμε σήμερα. Θα σας πάρουμε σε φεστιβάλ Μήλο, θα σας μαγειρέψουμε και ωραία φαγητά. Μείνετε στην παρέα μας. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για το πρώτο μας θέμα και επιστρέφουμε. Το δύο μαζί μας η δικηγόρος Δημήτρη Ακουκούνη, καλή σου μέρα και καλώς όρισες οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Πτώχευση. Τι είναι η πτώχευση, ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες να έχουν κηρύξει πτώχευση. Τι σημαίνει αυτό. Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι όσο χρωστούσες, θα κηρύξεις πτώχευση και θα σβηστούν τα χρέη σου. Έτσι είναι. Όντως μένουν όλοι αυτοί οι πιστωτές με το στόμα ανοιχτό, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Δημήτρια, πτώχευση. Και πότε κηρύσει κάποιος φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία πτώχευση. Καταρχήν, τους δωροθέτες, αμέσως μετά, με την ομάδα των ειδικών μας εδώ, θα έχουμε ομοιοπαθικό διατροφολόγο, γεωπόνο, θα μάθουμε τα πάντα για το κρεμμύδι και το σκόρδο. Μείνετε μαζί μας. Ο Βέρτης, επιστροφή όμως εμείς στο πρόγραμμά μας και στα επόμενα θέματα. Όπως είχαμε προαναφέρει, θα μιλήσουμε για το κρεμμύδι και για το σκόρδο. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές. 77-77-10-88, ό,τι ξέρετε κι εσείς και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Ό,τι θα προκύψει και από τη συζήτηση και θα σας ενδιαφέρει. Ερωτήσεις και απορίες τώρα στο 77-77-10-88. Καλημερίζουμε τον Δ. Γιώργο για φυσικό διάλειμμα και μετά στη μαγειρική μας. Θα σας πάρουμε σε φεστιβάλ Μήλο και θα το κάνουμε. Θα σας πάρουμε στην Κυκαρούντα σήμερα και σε πολύ λίγο θα σας φτιάξουμε και κάτι παραδοσιακό που δεν το περιμένετε. Θα δείτε τι έχουν για σας ο Στέφανος και η παρέα του. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Παναγιώτη, κοινοτάρχη της Κυπέλλοντας. Καλημερίζουμε για να μας να δοκιμάσουμε κιόλας κάποια από τα εντέσματα. Φύγαμε. Σήμερα για άλλη μια φορά φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε την εκπομπή μας όλα τα κατοικίδια μας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα σκυλάκια μας, για τα γατάκια μας, θα μάθουμε πόσο καλά βλέπει το κατοικίδιο μας και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει έχετε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσετε, να ρωτήσετε τον ακτινίατρο μας Γιώργος Βασίλης. Στην εποχή που ζούμε, οι επιστήμονες και οι ειδικοί λένε ότι για το κάθε τι πρέπει να προσέχουμε να είναι οικολογικό. Εμείς έχουμε φροντίσει σήμερα να μάθουμε πώς ένα σπίτι γίνεται, χτίζεται, μετατρέπεται σε οικολογικό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ακούμε. Εγώ έχω χρόνιο πονοκέφαλο. Έκανα αρκετές θεραπείες, πήρα πολλά φάρμακα, πήγα σε πολλούς γιατρούς. Έκανα και τούτα στο νοσοκομείο αρκετά πράγματα, τίποτε δεν περνά. Τώρα έτσι από την Κυριακή έχω και ζάλι μαζί και πονοκέφαλο. Κάθε λίγες ώρες θέλω να πάρω παυσίπονο. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι η Ελλάδα. Ακούστε. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε την ηλικία σας καταρχάς. 65. Είστε δυσκύλια. Όχι. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να τις απαντήσουμε. Ακούστε τι έχει να σας συμβουλεύσει η Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν και θέλω να είμαι πολύ προσεκτική όταν απαντάω από τηλεφωνήματα μέσων ακροματικότητας, Γαβριέλα, θα ήθελα να επικεντρωθώ πάνω στο θέμα ότι έχει χρόνιο πονοκέφαλο. Άρα, από τη στιγμή που έχει χρόνιο, σημαίνει είναι μια πάθηση, την οποία πρέπει να βρούμε από πού πηγάζει η ρίζα του κακού. Θα ήθελα να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάμε και βοηθάμε πάρα πολύ. Από τη στιγμή όμως που έχουμε δει ότι η ακτινογραφία ή οτιδήποτε παθολογικό αίτιο δεν υπάρχει, τότε μπορούμε να τη βοηθήσουμε και να τη θεραπεύσουμε.
Πολύ σημαντικό αυτό που έχεις πει. Κάπου εδώ θα κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με δέχτηκες στο πρόγραμμα σου. Καλή συνέχεια, Ντόρα Βέτας, και επιστρέφουμε το διαγωνισμό μας.